Να εισήγησή μου για, για τις προγραμματικές δηλώσεις, θέλω να πω λίγο το εξής, σαν διαπίστωση των δύο ημερών των προγραμματικών δηλώσεων. Πραγματικά, ακούγοντας τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης, είναι κανείς να απορεί γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο ελληνικός λαός σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις τους έδωσε να καταλάβουν ότι η πολιτική που ακολούθησαν ήταν λάθος, ήταν καταστροφική για τη χώρα και τους τιμώρησε. Συνεχίζετε λοιπόν να πιστεύετε ότι η κοινωνία έχει μνήμη χρυσόψαρου, συνεχίζετε να νομίζετε ακόμη και τώρα ότι μπορείτε να προχωράτε στη γνωστή αφήγηση του success story, ότι δήθεν μέχρι και το Γενάρη τα πάντα έβαιναν καλό, ότι ζούσαμε σε έναν παράδεισο και ξαφνικά ήρθαν οι ολετήρες της χώρας και τα γκρέμισαν όλα. Μην παίζετε άλλο με την νοημοσύνη μας και κυρίως με την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Όσο κι αν προσπαθείτε να αποδομήσετε την εικόνα της κυβέρνησης και στη συνείδηση του κόσμου, δεν θα τα καταφέρατε. Δεν τα καταφέρατε ούτε το Γενάρη, ούτε τον Ιούλιο, ούτε στις πρόσφατες εκλογές. Δεν θα τα καταφέρετε λοιπόν ούτε και τώρα, γιατί ο λαός έκλεισε μια και καλή το σενάριο, το πολυπόθητο της αριστερής παρένθεσης. Και μάλιστα χθες ακούσαμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να μας εγκαλεί δήθεν για το πώς εμείς, και ειρωνικά, με σκοπτικό τρόπο, για το πώς εμείς έχουμε στο μυαλό μας την ανάπτυξη, και γι' αυτόν είπε πολύ απλά ότι είναι τρεις λέξεις: δουλειές, δουλειές, δουλειές. Είχαμε την αίσθηση μέχρι και τώρα ότι για τον κύριο Μητσοτάκη η ανάπτυξη είναι τρεις απλές λέξεις: απολύσεις, απολύσεις και διαθεσιμότητα. Οι πολίτες λοιπόν αναγνώρισαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις μάχες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και σήμερα με μια νέα ισχυρή δημοκρατική εντολή καλούμαστε να χτίσουμε το καινούριο. Οι πολίτες ζητούν από μας να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την οικονομική κρίση και την οικονομία στην ανάπτυξη. Και η βάση μας σε αυτήν την προσπάθεια δεν μπορεί να είναι άλλη, φυσικά, από την κυβερνητική αποτελεσματικότητα, αλλά και την καταπολέμηση όλων των κακών κειμένων που μας οδήγησαν στη δύσκολη κατάσταση των τελευταίων ετών. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν έχει μπροστά της κρίσιμα ορόσημα, αλλά και ουσιαστικές προκλήσεις, τις οποίες οφείλουμε να απαντήσουμε και με δημιουργικότητα και με δυναμισμό, αλλά με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πρόσφατες εκλογές έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι πολίτες ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, απαλλαγμένο από τις παθογένειες του παρελθόντος, με θετικό κοινωνικό πρόσημο, στηρίζοντας όμως στεναρά τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ για την απαλλαγή της χώρας από τα δεσμά του χρέους και της ύφεσης. Καλούμαστε λοιπόν, και είναι αναμφισβήτητο αυτό, να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που θέσαμε εξ αρχής. Όλες οι δυνάμεις μας τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων του επόμενου διαστήματος, που δεν είναι άλλα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την επίσημη έναρξη της συζήτησης για το χρέος και την ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, που αποτελούν ουσιαστικά και τους κρίσιμους κάγους, τους οποίους και θα πρέπει να υπερκεράσουμε. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η ανανεωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί και την πυξίδα της δράσης μας, και για να αλλάξουμε το κλίμα στην οικονομία, αλλά και για να σπάσουμε επιτέλους τις αλυσίδες της λιτότητας. Η πολιτική σταθερότητα σαφώς και προφανώς αποτελεί προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για τις δύσκολες δοκιμασίες που έχουμε μπροστά. Και εξίσου όμως σημαντικός παράγοντος είναι και η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, γιατί καλούμαστε να δώσουμε άμεσες λύσεις σε προβλήματα που δοκιμάζουν την κοινωνία και την οικονομία μας εδώ και δεκαετίες. Και σε αυτό το πεδίο ίσως να έχουμε και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων της χώρας αποτελεί το βασικό στόχο της διακυβέρνησής μας, και σε αυτήν την προσπάθεια αναζητούμε και το διάλογο, αναζητούμε και τη συνένεση, αναζητούμε και τη δημιουργική αλληλεπίδραση. Τα δύσκολα μέτρα που έχουμε μπροστά μας οφείλουμε και να τα προσεγγίσουμε με μοναδικό γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και την ανακούφιση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, που επλήγησαν τα τελευταία χρόνια περισσότερο από κάθε άλλο. Και καλούμαστε να δώσουμε όλες εκείνες τις εναλλακτικές ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές αδικίες, αλλά και να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις πιο δύσκολες πτυχές της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου.
Παράλληλα όμως, με όλα αυτά, δεν πρόκειται και δεν πρέπει να βάλουμε στο σιρτάρι και τις δικές μας προοδευτικές προτεραιότητες. Στόχος είναι να χτίσουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος με ισχυρές δημόσιες πολιτικές για την εκπαίδευση, για την υγεία, για την κοινωνική προστασία. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους αποτελεί τον μεγάλο ορίζοντα της κυβερνητικής μας δράσης. Και οι ριζοσπαστικές τομές που οραματιζόμαστε χρειάζονται τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας και την οποία καλούμε να συμβάλλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια με τους αγώνες της, τα κινήματα και με κάθε άλλη μορφή δημοκρατικής συλλογικής διεκδίκησης. Γιατί παραμένουμε ένα ζωτικό κύτταρο αυτών των αγώνων, στεκόμαστε δίπλα στις κοινωνικές διεκδικήσεις και προσπαθούμε να δικαιώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις κοινωνικές προσδοκίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε στη διαπραγμάτευση, έχουμε μπροστά μας και είναι γνωστό ένα σκληρό και έναν ανηφορικό δρόμο. Το στοιχείο όμως που μας διαφοροποιεί από τις δυνάμεις του χθες είναι ότι κάθε μας βήμα, κάθε μας σχέδιο τίθεται εξ αρχής στην κρίση του ελληνικού λαού. Οι πολίτες της χώρας το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν στη θέση του οδηγού για τις κρίσιμες επιλογές που κλήθηκε να λάβει η χώρα. Ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση δεν λειτουργήσε με τόσο δημοκρατικό και τόσο συλλογικό τρόπο. Και η ενεργητική αυτή δημοκρατική αλληλεπίδραση αποτελεί κομμάτι της προοδευτικής μας σκέψης και δράσης και αυτά τα χαρακτηριστικά πηγάζουν από τη μακρά παράδοση των κοινωνικών αγώνων της αριστεράς. Με γνώμονα λοιπόν την κοινωνία και με πηξίδα αυτήν την παρακαταθήκη, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τώρα. Παρά τις σκληρές δοκιμασίες που μας περιμένουν, θα καταφέρουμε και θα γυρίσουμε σελίδα για τη χώρα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις δυνάμεις της συντήρησης να ανατρέψουν την πορεία της κοινωνίας και προς την πρόοδο και προς τη δικαιοσύνη. Η νέα κυβέρνηση θα παλέψει και θα νικήσει. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε με πείσμα και επιμονή για να αλλάξουμε τις συνθήκες, για να προχωρήσουμε μπροστά βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις. Όσο σκληρά διαπραγματευθήκαμε τους προηγούμενους μήνες, τόσο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, να προσπαθούμε για την προοδευτική διακυβέρνηση και την εμπέδωση του δικαίου. Καμία δύναμη συντήρησης δεν πρόκειται να μας σταματήσει, κανένα εμπόδιο δεν πρόκειται να μας φοβήσει. Με πίστη στις δυνάμεις μας, με εμπιστοσύνη στο λαό και στις δυνατότητές μας, θα συνεχίσουμε και θα προχωράμε μόνο μπροστά. Ευχαριστώ. Όπως αντιληφθήκατε, οφείλουμε μια ανοχή στην κυρία Ριτσέλη, γιατί την ταλαιπωρούμε.